Λοιπόν. Όπως έχετε μάθει και το επιβεβαιώνω εγώ, γιατί δεν είναι κοινοποιημένο στο τοπικό τύπο, υπάρχει. Σήμερα κατέθεσα μια παρέτηση. Γεια σας. Γνωστοποιώντας τους αξιότιμους δημότες, τη διαβάζω. Καταθέτω στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο Αφανών την παρέτησή μου από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου. Ενημερωτικά στην παρέτησή μου αναφέρω τις θέσεις και τα όργανα, τις δομές του Δήμου που είχα υπηρετήσει και γράφω και διαβάζω τώρα ότι κατά τη συμμετοχή μου στα παραπάνω όργανα προσπαθούσα καθόλου το διάστημα να αποδείξω μια στάση με σύνεση και ακεραιότητα, με σεβασμό και υπευθυνότητα, προτάζοντας το συμφέρον του τόπου. Αποχωρώντας, ευχαριστώ όλους τους ερετούς συναδέλφους και τους υπαλλήλους του Δήμου για τη συνεργασία και επισημαίνω ότι παραμένω ενεργός δημότης με ζωντανή την επιθυμία στο απότερο μέλλον να υπηρετήσω ξανά το Δήμο από οποιοδήποτε μετερίζει. Αυτή είναι μια παρέτηση από τον Δημοτικό Σύμβουλο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από τη δήλωση αυτή. Δυστυχώς δεν την είχα κοινοποιήσει στο τοπικό τύπο, αλλά νομίζω τώρα ότι είναι αυτή. Είχατε κάνει παρετήσεις από τη θέση του επικεφαλής της Επιτροπής Παιδείας? Είχα κάνει ξανά, βεβαίως, πριν 4-5 μήνες ήταν η οριστική που έκανα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχα κάνει και νωρίτερα, αλλά δεν είχε γίνει δεχτή από πρόεδρος Πρωτοβάθμιας. Αλλά και η ατεταλμένος σύμβουλος, η οποία και με τη δική μου βέβαια συμμετοχή συνεχίστηκα και ήμουνα στο πόστο αυτό του Ατολιξιαρχείου και τα ΚΕΠ. Είχα παρετηθεί από τότε, αλλά δεν είχε γίνει δεχτή και εγώ συνέχισα να το υπηρετώ, δεν μπορώ άλλο αυτή τη στιγμή. Και δεδομένου και των συνθήκων που έχουν επικρατήσει το τελευταίο καινό διάστημα, εγώ προτιμώ στη συγκεκριμένη φάση να είμαι εδώ που είμαι σε αυτή τη στιγμή που σας φιλοξενώ, στο Ινοπατοπολείο, και το μέλλον είναι άγνωστο για όλους και σίγουρα και αυτή τη στιγμή και για μένα. Ωστόσο, οι διεκδικήσεις, αν γίνονται, πρέπει να γίνονται σωστά, και σωστά σημαίνει ότι δεν μπορεί να είσαι κάπου που μπορεί να μείνει σε μετά και να κάνει εσωτερικό ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο εντός εισαγωγικών πόλεμων. Αυτά δεν είναι σίγουρα. Οι λόγοι παρέτησης από τις Επιτροπές Παιδείας ποιες ήταν? Οι λόγοι παρέτησης. Το είχα αναφέρει και εκεί, τότε συνετέλεξαν διάφοροι λόγοι και προσωπικοί, οι οποίοι δεν μπορούσαν να αναφερθούν, επαγγελματικοί. Ήταν και οι περισσές δυσκολίες, οι οποίες, εντάξει, οδήγησαν σε αυτό. Αλλά είναι παλιό. Το καινούργιο είναι αυτό που γίνεται σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.